Σημαντικό χτύπημα στη φοροδιαφυγή έχει προκληθεί μετά την επιβολή των capital controls, καθώς διπλασιάστηκαν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας. Χρησιμοποιούμε το πλαστικό χρήμα περισσότερο? Νομίζω ναι. Εγώ δεν χρησιμοποιώ βέβαια. Δεν έχω κάρτα να πάω στο σούπερ μάρκετ, αλλά πολλοί κόσμος το χρησιμοποιεί. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κίνηση μέσω πιστωτικής κάρτας. Διότι ο κόσμος πολύ απλά δεν έχει δουλειά, δεν έχει εισοδήματα και δεν θα μπορεί να έρθει ο λογαριασμός στο μήνα, τέλος του μήνα, να πληρώσει. Απλά δεν θα έχει. Θα γίνει πάλι αυτό που έγινε πριν την κρίση και στα προηγούμενα 6-7 χρόνια. Οι φεσωμένες πιστωτικές κάρτες, το κατακόρυβο. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μετά από μια πολύμηνη δοκιμασία σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, περιορισμένης ρευστότητας και εφαρμογής νέων δημοσιονομικών μέτρων. Δεν μπορώ ακριβώς να το πω αυτό. Βλέπω όμως ότι ο κόσμος έχει στραφεί στο πλαστικό χρήμα, ότι εμείς πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά για τα POS που έχουμε εδώ, δηλαδή επί της 100 επί των πωλήσεων κρατήσεις. Ο κόσμος χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί και όλο και περισσότερο και γι' αυτό πρέπει να μας διευκολύνουν και λίγο. Η πορεία του ΑΕΠ επιβεβαιώνει τα πλέον αισιόδοξα σενάρια, σημειώνοντας εκτιμόμενη μείωση χαμηλότερη του 1,5% ετησίως το δεύτερο εξάμηνο του 2015, συγκριτικά με το 5% που ήταν οι επίσημες προβλέψεις για την ίδια περίοδο μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.